Αγαπητοί συναγωνιστές, συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, χαιρετίζουμε τη σημερινή πρωτοβουλία του Δήμου Χαϊδαρίου και των φορέων της Δυτικής Αθήνας. Συνεχίζουμε πιο δυναμικά, ακόμα πιο μαζικά. Διεκδικούμε σύγχρονο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από το κράτος. Δεν σταματάμε. Πρέπει να πολλαπλασιαστούν αυτές οι πρωτοβουλίες, να αγκαλιάσουν όσους δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο οργανωμένο κίνημα. Να απευθυνθούμε πλατιά στον κόσμο που βρίσκεται δίπλα μας, με στόχο να πάρει μέρος στις επόμενες κινητοποιήσεις. Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη δύναμη. Δεν υποτασσόμαστε στην επιλογή τους να θυσιάσουν το στοιχειώδες βασικό μας δικαίωμα στην υγεία, στο βωμό του κέρδους και της στήριξης των μονοπωλίων. Το ζήτημα της υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας αποτελεί για το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα και για το σύλλογό μας βασική αιχμή της δράσης μας. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι γυναίκες έχουν πρόσθετες και εξειδικευμένες ανάγκες υγείας πρόνοιας, οι οποίες προκύπτουν από το βιολογικό και κοινωνικό τους ρόλο της μητρότητας, αλλά και από την ανισότιμη θέση τους στην κοινωνία, η οποία εκτός των άλλων επιβαρύνει και την υγεία τους, ενώ τις φορτώνει με την αποκλειστική σχεδόν ευθύνη για τα παιδιά, τους αρρώστους, τους ηλικιωμένους, τους αναπήρους μέσα στην οικογένεια. Την τραγική κατάσταση που υπάρχει εξαιτίας της διαχρονικά αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και τη δραματική επιδείνωσή της τα τελευταία χρόνια, τη ζούμε καθημερινά. Το καθολικό και ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση με εντολή του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η παραπέρα μείωση των παροχών, η υποβάθμιση και η κοσματοποίηση των υπηρεσιών υγείας και μάλιστα σε μια εποχή που η καπιταλιστική κρίση έχει κυκνώσει την υγεία των λαϊκών στρωμάτων, είναι απάνθρωπη και εγκληματική. Ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία, υποστελεχωμένα κέντρα υγείας. Το Αττικό και τα κοντινά μας νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις, ενώ αποψήλωσαν τα ΙΚΑ. Είναι κοροϊδία να ονομάζουν βελτίωση των υπηρεσιών, τις τεράστιες λίστες αναμονής, τις πληρωμές στα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, τα εμπόδια που μπαίνουν για να κλείσουν οι ασθενείς ραντεβού. Είναι υποκρισία την ώρα που τσακίζουν τις υπηρεσίες υγείας που κατακτήθηκαν με αγώνες η κυβέρνηση να προσπαθεί να το παίζει υπερασπιστής του δικαιώματος της υγείας. Όλα να αρχίζουν και να τελειώνουν με το σλόγγαν της ανταποδοτικότητας, του κόστους ωφέλους, της επιχειρηματικότητας, της επαγγελματοποίησης και της αύξησης των κερδών για το νοσοκομείο επιχείρηση. Ο τομέας της αναπαραγωγικής υγείας, του προγεννητικού ελέγχου, της εγκυμοσύνης και του τογετού έχει μετατραπεί σε φιλέτο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υγείας. Ή ακόμα και η ανάγκη του καθολικά και δωρεάν εμβολιασμού των παιδιών μετατρέπεται σε ζήτημα ατομικής ευθύνης και όχι σε ζήτημα κοινωνικό. Το πρόβλημα το βλέπουμε αυτό το καιρό και με τον ιό της γρήπης και τους 118 θανάτους μέχρι στιγμής. Εδραιώνεται η ατομική ευθύνη των ασθενών ή το απροσανατολιστικό επιχείρημα της ελεύθερης επιλογής γιατρού, όπου οι πολίτες ασθενείς αντιμετωπίζονται σαν πελάτες, ελεύθεροι να αγοράζουν υπηρεσίες υγείας. Η υποκριτική υπεράσπιση της ελευθερίας των ασθενών, οι οποίοι θα πρέπει να πληρώνουν ακόμα και για τη συνταγογράφηση σε πολλές περιπτώσεις. Ελάχιστοι πόροι βέβαια προς τα τεράστιες ελλείψεις. Στο Περιστέρι των πάνω από 300.000 κατοίκων υπάρχουν δύο τόμοι και τρία κέντρα υγείας που το ένα είναι και τόμοι, από που λείπουν βασικές ιδιότητες, υγειονομικό υλικό και ανεπάρκεια ιατρικού εξοπλισμού. Ένας οικογενειακός γιατρός προς 12.000 κατοίκους. Η κατάσταση της υγείας θα επιδεινωθεί περαιτέρω, μια και υπάρχει η απέτηση του κεφαλαίου για δραστική μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, ενώ παράλληλα καλλιεργείται η αντίληψη των μειωμένων απαιτήσεων και του μικρότερου κακού. Για μας, το σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πρέπει να είναι έτσι οργανωμένο, ώστε να είναι προσβάσιμο σε όλα τα στάδια και τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου, από την εμβρυϊκή ζωή μέχρι τα βαθιά γεράματα, στο σπίτι, στους χώρους εκπαίδευσης, εργασίας και ψυχαγωγίας. Η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό, κοινωνικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Με αυτή την αφετηρία, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και να την παρέχει ισότιμα, δωρεάν και ποιοτικά προς όλους τους πολίτες. Η φροντίδα της υγείας με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να αποτελεί ατομική
και η οικογενειακή ευθύνη όπως συμβαίνει σήμερα. Οι γυναίκες του συλλόγου μας, αλλά και κάθε γυναίκα της λαϊκής οικογένειας, έχουμε χρέος να παλέψουμε ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική στην Λυκία. Να μην συμβιβαστούμε με το ελάχιστο και τις μειωμένες απαιτήσεις. Γιατί αγώνας για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους είναι αγώνας για τη ζωή. Διεκδικούμε δυναμικά την πανελλαδική ανάπτυξη ενός ενιαίου αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με βασικό προσανατολισμό την πρόληψη, την ανάπτυξη των αναγκαίων υπηρεσιών για τη γυναίκα, το παιδί, την οικογένεια. Δημόσια, δωρεάν κέντρα υγείας που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες του πληθυσμού με πλήρη εξοπλισμό και στελέχωση, με όλες τις αναγκαίες ειδικότητες και με 24-ωρη λειτουργία. Την κατάργηση του επιχειρηματικού τομέα, την κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας, αλλά και όλων των συμμετοχών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας για ιατρικές επισκέψεις, προληπτικές εξετάσεις, προγεννητικό έλεγχο, τοκετό, φάρμακα κτλ. Εξασφάλιση δωρεάν εμβολιασμών σε όλα τα παιδιά και στις νέες γυναίκες για τον καρκίνο της μήτρας. Άμεση λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις παιδικές χαρές και αλλού. Επαναχορήγηση του επιδόματος του τοκετού.